Έλα, φέρ' τα γυαλιά. Περίπου, ναι, θα μιλήσω. Καλή μου φίλη, φανταστική και πραγματική. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Straight Harbor και σε μία πρωτιά αυτή τη φορά, αφού είμαι δικάβαλος. Ναι, είναι η πρώτη φορά που κάνω βίντεο με τη γυναίκα μου από πίσω. Επιτέλους, κατάφερα και την έψησα να την πάρω μαζί μου, γιατί σήμερα έχουμε μία special βόλτα σε λίγο με μία μηχανή πολύ ιδιαίτερη, την οποία για να μ' αρέσει δεν νομίζω ότι θα είχα λεφτά να την αγοράσω. Ναι, μην πες γεια. Έχω κλείσει ένα ραντεβού με τη Harley σήμερα να κάνω μία βόλτα. Και επειδή έχω κάνει μία μικρή μηχανή τέτοια του Νίκου βόλτα, βέβαια εσείς δεν το έχετε δει, σκέφτηκα, το κάνω που το κάνω, θα κλείσω με ένα θηρίο. Να δω πως είναι να οδηγάς μία μεγάλη και ακριβή, ρε παιδί μου. Πάμε λοιπόν τώρα προς τη Harley Davidson σιγά σιγά να οδηγήσω μία soft tail. Πρέπει να παραδεχτούμε όλοι μας ότι αν είχαμε τα λεφτά να έχουμε πολλές μηχανές σε ένα καράζ, μία από αυτές θα ήταν σίγουρα μία Harley. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, μόνο για να την κοιτάμε θα την αγοράζαμε. Η γυναίκα μου έτσι κι αλλιώς είναι φαν τουλάχιστον της εμφάνισης αυτών των μηχανών από μικρή. Στο εφηβικό της δωμάτιο έχει κολλημένες φωτογραφίες μιας Virago. Βέβαια εγώ δεν ήξερα τότε, αλλά μου έχει δείξει. Αφού έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για τα γούστα μας στις μηχανές, οπότε αυτή τη φορά την έπεισα να έρθει μαζί, να έχει αυτή την εμπειρία. Γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, μακάρι, αλλά σε αυτή την τιμή που έχει η μηχανή που θα οδηγήσουμε, δεν το βλέπω να συμβαίνει ποτέ. Τέλος πάντων, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, οπότε πάμε σιγά σιγά και βλέπουμε. Ούτε σένα έχει κλειδί. Ούτε σένα έχει κλειδί. Ας τα βρούμε. Όλοι εντάξει. Κάποια ερώτηση. Έρχεστε πίσω, υπογράφετε, παίρνετε, δίνετε τα λεφτά σας και... Τα γελάτε. Έλα, ανέβα. Εντάξει. Περίεργα. Μια διαφορετική από την άλλη. Μα περίπου τα ίδια. Είναι λίγο πιο ψηλά τα πόδια μου εδώ.
Πώς είσαι πίσω? Εντάξει, πρέπει να σε κρατάω. Φεύγει απότομα, να το ξέρεις, γενικά. Το νιώσες? Δεν μπορώ να σε κρατάω, δεν έχω να σε κρατάω. Όχι, θα με κρατάς κανονικά και σφιχτά κιόλας. Κόλλα και πάνω. Αν δεν έχετε οδηγήσει ποτέ Harley, το χρωστάτε στον εαυτό σας να το κάνετε, έστω και μία φορά. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, παιδιά. Η αίσθηση της ροπής και της άνεσης είναι το κάτι άλλο. Βέβαια είχα παραγγείλει και μια άνετη. Η συγκεκριμένη που πήρα είναι πολυθρόνα. Τώρα κατάλαβα που πάμε. Πάμε Εθνική. Γαμώ τις βόλτες, ε. Πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα? Καλά, αυτή τη φτιάχνεις, παραγγέλνεις.
Άντε πάμε Εθνική να δούμε. Έχω ένα εργοστάσιο εδώ κάτω από τα πόδια μου. Αλλά η αίσθηση της δύναμης, παιδιά, που νιώθω είναι μεγαλύτερη και από το τρέισερ που οδήγησα. Δεν υπάρχει τίποτα σαν την πολύρροπη. Τίποτα. Όχι ότι τα άλογα δεν παίζουν και αυτό το ρόλο τους, παίζουν και παραπέζουν. Αλλά παιδιά, σαν την ροπή, την ευχαρίστηση που σου δίνει, εμένα τουλάχιστον, που είμαι της ενδορφίνης, όχι της αδρεναλίνης. Εδώ νιώθω στο οδηγική απόλαυση, ρε παιδάκι μου. Σε φορτένει. Είναι αυτά τα άλογα με μέγεθος αρκούδας που λέω. Πάντως και από συμπεριφορά στη στροφή, καμία σχέση με το 883 που είχα οδηγήσει. Αυτό στρίβει πανεύκολα. Παρότι δεν το περίμενα όταν πρωτανέβηκα πάνω, παιδιά, το αισθάνομαι σαν μέρος του σώματός μου το μηχανάκι. Αυτό είναι κάτι που εκτιμώ πάρα πολύ. Γενικά, σε οποιαδήποτε μηχανή τυχαίνει να οδηγήσω.
όλο του πάει. Φρενούκλες. Πώς σου φάνηκε? Ωραία. Είδες πως επιταχύνει. Δες και είσαι πάνω σε κύμα για σερφ. Δεν την καταλαβαίνεις. Όχι. Αυτό δεν σου ρίχνει κλωτσιά. Είναι λες και είσαι πάνω σε κύμα. Είναι η ροπή που λένε. Για απλά οδηγική απόλαυση. Καβαλάς το κύμα της ροπής και απολαμβάνεις. Έπιασε και τα ABS τώρα. Θα περάσουμε εδώ και το Trans Europe Express.
Σνιφ, τελείωσε. Ήταν ωραία. Ε? Ήταν ωραία. Απόλαση. Έλα, κατέβα. Με συγχωρείς πολύ. Αλάκα. Συνηθίσαν τα πόδια μου μπροστά και ψάχνα να βρω τα τέτοια τώρα. Λέω που πήγαν οι μασπιέδες. Σε αυτό που ακουμπάς τα πόδια σου είναι πολύ πίσω ρε παιδί μου. Στο Χάρλι ήταν έτσι. Και ψάχνα να τα βρω, λέω τι έγινε, έσπασε. Πρέπει να πάρω που φάνε χερούλια αν πάρω Χάρλι. Ή να πάρω μία να έχει πλάτη πίσω, να ακουμπάς. Νομίζω σε αυτές μπαίνει και πλάτη ρε. Μετά από κάθε φορά που οδηγάω Harley ψάχνω να βρω τα μασπιές στην μηχανή τη δική μου εδώ μεταξύ. Νομίζω ότι έχουν σπάσει. Ωραία εμπειρία παιδιά. Μην να σχολιάσω, μεγάλη απόλαυση. Εάν δεν έχετε λεφτά να πάρετε μία, που είναι το πιθανότερο, τουλάχιστον ελάτε να οδηγήσετε. Τι άλλο να πω. Τρομερές αναρτήσεις είχε, δεν καταλάβαινες τίποτα ρε. Ντέμι. Ναι, τίποτα. Δεν το περίμενα. Του Νίκου κοπανάει λες και δεν έχει αναρτήσεις. Καλή μου φίλη, αυτή τη φορά δεν σας τα άπριξα και πολύ. Έτσι κι αλλιώς είχα μείνει χωρίς λόγια. Ήταν καταπληκτικά. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς. Αν μένετε Αθήνα, μην το χάσετε την επόμενη φορά που θα γίνει. Ελάτε και εσείς να πάτε βόλτα μια Harley. Εγώ το κατευχαριστήθηκα και σίγουρα θα το επαναλάβω. Αυτά λοιπόν τα λίγα για τώρα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Thanks for watching. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.